Ένα μεγάλο κλάδο τη βιομηχανία σηκώνουν το βάρο τη αποκλιμάκωση τη ανεργία με αύξηση τη απασχόληση κυρίω μέσω τη διεύρυνση τη μερική απασχόληση με ορομίσθιο και την περιτροπή σε εργασία. Πρόκειται για του τομεί των τροφίμων, των ποτών, των κλωστοϊφαντουριών, των επισκευής μηχανών, των πλαστικών, των εκτυπώσεων, των βασικών μετάλλων και των λοιπών μεταποιητικών δραστηριοτήτων. Οι κλάδοι αυτοί, παρότι την περίοδο 2008-2013, έχασαν 206.504 εργασίες. Από το τέλος του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ, άρχισαν να αυξάνουν τις θέσεις εργασίας. Η κυβέρνηση αναμένει τώρα περαιτέρω μείωση τη ανεργία, καθώ σύμφωνα με έρευνε μεταξύ εργοδοτών, σε 7 από του 9 τομεί τη οικονομική δραστηριότητα θα αυξηθεί η απασχόληση μέσα στο 2014. Το μέσο πρόθεσμο, μάλιστα, που κατέθεσε η κυβέρνηση προβλέπει σταδιακή αποκλιμάκωση ώστε το 2018 να έχει φτάσει το 15,9%, ενδεχόμενο που αμφισβητεί. Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΕΣΕΕ, και προβλέπει ότι η ανεργία θα μείνει στο 26%.